Πολέμοι του Συριακού καθεστώτος και ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον του κτηρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση χημικών όπλων. Την ίδια μέρα, η ειδική αποστολή του ΟΗΕ κατέφτασε στην επίμαχη περιοχή της Δαμασκού, όπου η αντιπολίτευση καταγγέλει επίθεση με χημικά όπλα κατά αμάχων. Ζητούμε στρατιωτική επέμβαση. Ήρθαμε για να ζητήσουμε από τους Ευρωπαίους να διασφαλίσουν την προστασία του Συριακού λαού που σφαγιάστηκε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, πού είναι η ίδια η ανθρωπότητα, είπε ο Ραμπίν Τσαάρ, συντονιστής των επαναστατών της Συρίας στις Βρυξέλλες. Ο αντιπρόσωπος του Συριακού Εθνικού Συμβουλίου στο Βέλγιο, Ζορ Σασάν, κάνει έκκληση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στην πραγματικότητα, χρειάζεται καταρχάς μια παρέμβαση, ώστε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία να μην εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε μια παρέμβαση πέρα από την ανατροπή του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, δηλαδή να βοηθήσουμε τους Σύριους στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους. Οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών έγραψαν μάλιστα ένα γράμμα στην εκπρόσωπη εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάθριν Άστον, με το οποίο ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της.